θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Έχεις δει τι σχεδιάζει ο Ρουβίκονας. Πέρα από τις προκηρύξεις και τις εισόδους ναι, ρε, παιδί μου, δηλαδή, και κτίρια. Θα πάρει και όλα λένε ότι, ότι ακούγεται τουλάχιστον, θα πάρει και εκπομπή στη... Α, για την εκπομπή στην ΕΡΤ, λες. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Θα ακούσεις πράγματα, μάλλον θα ακούσετε πράγματα που δεν τα περιμένετε. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα μου τα πεις τώρα σε λιγάκι. Πάμε. Μέχρι σήμερα ξέραμε για τα φυλάδια και την άκομψη είσοδο σε κτίρια και υπηρεσίες. Πλέον ο Ρουβίκονας κατάφερε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να αποκτήσει δική του εκπομπή από τη συχνότητα της ΕΡΤ Open. Τα μέλη του Ρουβίκονα μέσα από την εκπομπή τους δίνουν λεπτομέρειες για τις δικές τους παρεμβάσεις και δίνουν συγχαρητήρια σε άλλες εναρχικές ομάδες για επιθέσεις. Μια χαρά, μπράβο, καλά έκαναν οι σύντροφοι. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει και εμείς. Ζηλέψαμε. Εγώ ζήλεψα. Είπαν από τα μικρόφωνα μετά την επίθεση με σφυριά στον Δόλ. Στην αρχή της εκπομπής γίνεται αναφορά στα μηνύματα που μπορούν να στέλνουν οι ακροατές και το κόστος τους και τονίζεται πως αυτά βοηθούν την ΕΡΤ Open να βρίσκεται στον αέρα. Φυσικά, υπενθυμίζουν και τις δικές τους εκδηλώσεις που σκόπο έχουν την οικονομική ενίσχυση της ομάδας, η οποία πηγαίνει σε δικαστικά έξοδα των μελών. Είναι ακριβώς πόρτα δικαστήρια και εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό, λέει χαρακτηριστικά μέλος της ομάδας. Στην τελευταία τους εκπομπή μίλησαν για την πρόσφατη επίθεση με βαριοπούλες στα γραφεία των τουρκικών αερογραμμών στον Άλυμο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, είπε στην αρχή ένας από τους παρουσιαστές και συμπλήρωσε. Θα είμαστε εξπρές του μεσονυκτίου το επόμενο διάστημα. Μετά την εισβολή που πραγματοποίησαν στη Βουλή, αποκάλυψαν εμέσως πριν σαφώς, προσπρόσεξαν τι έκαναν για να μην μπορεί η αστυνομία να κάνει συλλήψεις για κάποια σοβαρή κατηγορία. Μάλλον δεν είχαν άλλο θέμα και μας έπαιζαν. Είχε ενδιαφέρον να τους ρωτούσες ποια είναι η κατηγορία και εκείνοι μας κοίταγαν καλά. Λοιπόν, εμείς επιλέγουμε το πόσο το τραβάμε. Όλη η ιστερία ήταν γιατί δεν μας συνέλαβαν, ανέφεραν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει. Για γέλια και για κλάματα, Δημήτρη. Βέβαια. Όχι μόνο εκπέμπουν στον αέρα, αλλά λένε και για τις συγκεντρώσεις που έχουν και τις εκδηλώσεις, προκειμένου να μαζεύουν και λεφτά για τα δικαστικά έξοδα των μελών που έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια. Άλλο ένα, όχι αφήγημα, αυτό δεν είναι αφήγημα. Άλλη μια κίνηση από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων, η οποία δεν ξέρω, εμένα προσωπικά. Και δεν ξέρω και σε ποιο άλλο κράτος γίνεται προβληματίζει. Κάτι σχετικό, κάτι ανάλογο. Γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα... πλέον για, με τις ευλογίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και στο δημόσιο κανάλι. Κρατικό κανάλι. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση έχει ως εξής. Εμείς αυτό τώρα που κάνουμε είναι απλά να το καταγράφουμε. Τα συμπεράσματα πρέπει να δείτε και εσείς οι ίδιοι πώς το κρίνετε αυτό.